και εκ της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ μου, Θεός ημών, ο Πανσόφος τους Αγίσαν αδίτσας, κατατέψας αυτοίς το Πνεύμα, των Αγίων Πατέρων από τον τρίτο τόμο του Ευεργετινού. Βρισκόμαστε στην 47η υπόθεση. Έχει συνολικά 50 υποθέσεις και αυτή η υπόθεση αφορά στην ελεημοσύνη που πρέπει να ασκούμε, αλλά να μην είναι η ελεημοσύνη πρόφασης φιλαργυρίας. Φαίνεται εξειδικευμένο θέμα, αλλά θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πρέπει, είναι ο τίτλος της υπόθεσης, ο μοναχός δεν πρέπει με την πρόφαση της ελεημοσύνης να έχει χρήματα, αλλά ούτε και να λαμβάνει προσφερόμενα για το σκοπό αυτόν. Δηλαδή να του δίνουν χρήματα και να δίνει στους άλλους. Ποια ελεημοσύνη ταιριάζει στον μοναχό? Έχουμε πει πολλές φορές ότι ουσιαστική διαφορά δεν υπάρχει μεταξύ μοναχού και πιστού χριστιανού λαϊκού, εκτός από το γεγονός της παρθενίας, της ακτιμοσύνης, της πλήρους και τελείας και της υπακοής σε γέροντα κάθε στιγμή. Αυτά ως μοναχικές αρετές πρέπει να υπάρχουν σε έναν βαθμό και στους λαϊκούς χριστιανούς. Να υπάρχει, όπως έχουμε πει, η σοφροσύνη, αν είναι έγαμη ή αν είναι άγαμη, φυσικά πρέπει να υπάρχει πάλι η αγνότητα, η παρθενία. Θα πρέπει να υπάρχει η ακτιμοσύνη με την έννοια της ελευθερίας από τις κτήσεις. Η τροπική, θα λέγαμε, ακτιμοσύνη, δηλαδή και να χάσει αυτά που έχει, ο λαϊκός δεν πρέπει να στενοχωρηθεί. Και ο λαϊκός λοιπόν καλείται να έχει τις μοναχικές αρετές όσο μπορεί σε υψηλότερο βαθμό. Θα να λέω και την παρθενία με την έννοια της καθαρότητας, αν είναι άγαμος, ή της σοφροσύνης, το σόφρονα γάμο, τον καθαρό γάμο, τον απαλλαγμένο από κάθε εκτροπή. Να έχει την ακτιμοσύνη, την ελευθερία και τη μη προσκόλληση της καρδίας του στην ύλη, στα χρήματα. Να έχει και την υπακοή στον πνευματικό του, αλλά και στους άλλους, εκτός αμαρτίας πάντοτε. Ας δούμε λοιπόν τη συνέχεια, γιατί ήδη είχαμε κάνει τα 4 πρώτα κείμενα, τα είχαμε αναλύσει με τη χάρη του Θεού, να προχωρήσουμε στο 5ο κείμενο που μας παραθέτει ο Ευεργετινός επάνω σε αυτό το θέμα, λοιπόν, το θέμα περί ελεημοσύνης και ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόφαση για τη φιλαργυρία. Είναι από τον Άγιο Διάδοχο, επίσκοπο Φωτικής. Η Φωτική ήταν περίπου εκεί που είναι σήμερα η Παραμυθιά. Από τη στιγμή, λέγει, που θα γνωρίσουμε τον δρόμο της αληθείας και της πραγματικής τελειότητος, το πλέον αρμόδιο και πλέον ωφέλιμο απ' όλα είναι να πουλήσουμε αμέσως όλα τα υπάρχοντά μας και να τα διαμοιράσουμε, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Μας θυμίζει αμέσως την αγιογραφική εντολή, η οποία βέβαια δεν είναι υποχρεωτική για όλους, αλλά οπωσδήποτε για τους μοναχούς και για αυτούς που θέλουν την τελειότητα στην
πνευματική ζωή. Είπε ο Κύριος, «Η θέλεις τέλειος είναι», σε εκείνο που του είπε τι να κάνω για να σωθώ, και του είπε να τηρείς εντολές. Λέει, τα τήρησα αυτά από την νεότητά μου, είπε εκείνος ο νέος. Του λέει, αν είσαι θέλεις να είσαι τέλειος, ύπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Αν θες να είσαι τέλειος, να πας να πουλήσεις ό,τι έχεις, τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό. Και έλα να με ακολουθήσεις. Τι αναρμόδιον και διαπάντων εποφελές, το επιγνώντας ημάς την οδόν της αληθείας, ευθέως πάντα τα ημίν προσόντα διαπολύσε. Τι πιο κατάλληλο, τι πιο ωφέλιμο, λέει ο Άγιος Διάδοχος, όποιος έρθει σε επίγνωση της οδού της αληθείας, της σωτηρίας, αμέσως να πουλήσει ό,τι έχει και από τούτον χρήματα διοικήσε κατά την εντολή του Κυρίου, και όσα χρήματα πάρει από την πώληση να τα διανύμει, να τα τακτοποιήσει κατά την εντολή του Κυρίου, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Και μη προφάσει του διαπαντός θέλει εντολάς ποιήν, παρακούει του σωτηρίου κελέσματος. Και να μην με την πρόφαση ότι θέλει να τηρεί πάντα τις εντολές, να παρακούει το σωτήριο κέλεσμα, εννοεί την εντολή της ελεημοσύνης. Μπορεί να το κάνει μία φορά, δηλαδή να τα δώσει όλα, οπότε γλιτώνει και από τον πειρασμό της φιλαργυρίας. Ενώ εάν με την πρόφαση να κάνει ελεημοσύνης κρατήσει τα χρήματα, έτσι αυτό είναι ο Άγιος, θα παρακούσεις το σωτήριο κέλεσμα, στη σωτήρια εντολή που λέει ό,τι έχεις, πουλήσέ τα και δώσε στους φτωχούς. Έστε γάρι μην εκ τούτου πρώτον η καλή αμεριμνία. Αν υπακούσεις αυτή την εντολή του Κυρίου, το πρώτο καλό που θα έχεις είναι η αμεριμνία. Η ευλογημένη αυτή απουσία της αγωνιώδους φροντίδας. Γιατί μέριμνα είναι η αγωνιώδης φροντίδα, όχι η απλή φροντίδα που ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει μια φροντίδα για την κάθε ημέρα και για τις υποχρεώσεις της. Και είπε ο Κύριος μάλιστα, να μην μεριμνάς, λέει, για την επομένη ημέρα. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Είναι αρκετό για την ημέρα που έχεις μπροστά σου η κακία αυτής, δηλαδή ο κόπος της, η φροντίδα που έχει, οι διάφορες εργασίες που πρέπει να εκτελέσεις. Μην αρχίζεις να αγωνιάς για την επόμενη μέρα. Ο άνθρωπος που πολλεί τα υπάρχοντά του και θα δίνει στους φτωχούς, έχει αυτό το πρώτο καλό, μια ευλογημένη αμεριμνία. Και εντεύθεν λοιπόν η ανεπιβούλευτος παινία. Και μετά από αυτά, μετά από αυτό, την καλή αμεριμνία, έχουμε την ανεπιβούλευτο παινία. Ήτης πάσης αδικίας και πάσης δίκης επάνω φρονή. Και ακολουθεί η παινία, η φτώχεια, η οποία δεν επιβουλεύεται τα καλά του πλησίων, τα αγαθά του πλησίων. Γιατί αυτός που τα πουλάει όλα, ελευθερώνεται από την προσκόλληση στα υλικά αγαθά και σε καμιά περίπτωση δεν θα ζηλέψει και δεν θα επιθυμήσει και δεν θα κάνει κίνηση να επιβουλευτεί, να κλέψει τα αγαθά του πλησίου. Και απ' την άλλη βέβαια, ούτε και αυτό θα τον επιβουλευτεί κάποιος, αφού δεν έχει τίποτα να του πάρει. Οπότε κοιμάται ήσυχος, δεν φοβάται κλέφτες. Είναι λοιπόν ανεπιβούλευτος και ευλογημένη αυτή η παινία που ακολουθεί μετά από την υπακοή στην εντολή του Κυρίου, η οποία αυτή η παινία αναβιβάζει τον άνθρωπο πάνω από τις έννοιες δίκαιο και άδικο. Πάσης αδικίας και πάσης δίκης επάνω φρονή. Έτσι ο άνθρωπος που τα δίνει όλα και να του πάρουν και κάτι ελάχιστο, να του έχει μείνει και κάτι, δεν θα ζητήσει το δίκαιο του. Θα είναι
υπεράνω κάθε αδικίας και κάθε δίκης, ούτε θα έχει καμιά διάθεση να κάνει δικαστήρια. Σχετικά με τη διαρρύθμιση των χρημάτων που πλέον δεν υπάρχουν. Διατομία έχει νημάς μικέτη την τοπήρ των πλεονεκτών ανάπτουσαν ύλην. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί πλέον δεν υπάρχει η φωτιά, το πύρ αυτό, το οποίο ανάβει μέσα μας η πλεονεξία. Έτσι όσο κανείς συσσωρεύει αγαθά, τόσο προσκολάται σε αυτά και ανάβει μέσα του αυτή η φωτιά να έχει κι άλλα, να έχει περισσότερα. Μ' έκανε εντύπωση που αυτοί οι πάμπλουτοι, τρισεκατομμυριούχοι, δεν είναι χορτασμένοι με αυτά που έχουν, αλλά τι τους λείπει, νομίζετε? Το ότι υπάρχει κάποιος άλλος που έχει λίγο παραπάνω από αυτούς. Αυτοί μπορεί να έχουν 100 δισεκατομμύρια και υπάρχει κάποιος που έχει 120. Και αυτό τους στενοχωρεί. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Είναι ακριβώς αυτό το φοβερό πάθος του πλέον έχει. Να έχεις περισσότερα από αυτά που έχεις και να ζηλεύεις τον άλλον που έχει λίγα περισσότερα από σένα. Επάνω από όλα αυτά λοιπόν στέκεται ο ακτίμων, ο οποίος μάλιστα υιοθετεί εκουσίως την πτωχία, αυτή την ευλογημένη και όπως τη λέει εδώ πολύ ωραία, ανεπιβούλευτο παινία. Παινία που δεν την επιβουλεύεται κανένας. Ούτε ο ίδιος επιβουλεύεται τους άλλους, ούτε οι άλλοι τον επιβουλεύονται. Περιθάλψει δε ημάς τότε το πλέον των άλλων αρετών η ταπεινοφροσύνη. Και ως γυμνούς υπάρχοντας, εις τους οικείους αναπαύει κόλπους. Αφού λοιπόν θα απαλλαχτούμε από την πνευματοκτόνο πλεονεξία, τότε λέγει θα μας περιθάλψει στοργικά, θα μας προστατέψει, θα μας περιποιηθεί η ταπεινοφροσύνη, που είναι η κορονίδα των αρετών. Από την ακτιμοσύνη πάμε και στην ευλογημένη ταπεινοφροσύνη. Και απογυμνωμένη από κάθε προσπάθεια, εις τους οικείους αναπαύσει κόλπους. Θα μας κουράσει εις τους δικούς της κόλπους η ταπεινοφροσύνη, επειδή πλέον απαλλαχθήκαμε από κάθε προσκόλληση και από κάθε ίηση. Γιατί ο πλούτος δημιουργεί ίηση, δημιουργεί μία μεγάλη ιδέα, ότι κάτι είμαστε επιτέλους, έχουμε αξία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι άλλοι. Η ευλογημένη λοιπόν αυτή από τα γη, από τα υλικά αγαθά, μας κάνει κατοίκους των κόλπων της ταπεινοφροσύνης. Και η ταπεινοφροσύνη μας περιθάλπτει ή αμήτηρ το εαυτής πεδίο εις τας οικίας προσλαμβανωμένη καταθάλπη αγκάλας. Όταν δια την υπηώδη απλότητα την εαυτού εκδυσάμενον αισθήτα, πόρο που απορρίψει, τη γυμνότητη μάλλον δια την πολλήν ακακίαν ή την ποικιλία της αισθήτως τερπόμενον. Μας περιθάλπτει η ταπεινοφροσύνη, όπως η αφιλόστοργη μητέρα λέει, παίρνει κοντά το παιδί της και το ζεσταίνει στην αγκάλι της όταν το παιδάριον από νηπιακή αφέλεια πετάξει το φορεματάκι του κάπου μακριά, ευχαριστούμενο περισσότερο από το πλήθος της πολλής ακακίας στη γυμνότητα παρά με το πλουμιστό του φουστανάκι. Ο Κύριος διαβεβαιώνει ότι προστατεύει τους ανθρώπους που ομοιάζουν με τα νήπια κατά τις ψυχικές διαθέσεις και κατά την απονήρευτο καρδία και σώζει τους ταπεινούς, όπως ο προφητάναξ Δαβίδ το μαρτυρεί λέγον «Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθη και έσωσέ με». Και ο άνθρωπος που αφήνεται τελείως στην υπαγωγή του Χριστού μοιάζει με τον νήπιο. Και ο Κύριος το φυλάσσει. Ταπεινώνεται κάνοντας υπακοή και ο Κύριος τον σώζει. Άλλωστε ο Κύριος θα μας ζητήσει λόγο για την ελεημοσύνη σύμφωνα με αυτά που διαθέτουμε και όχι σύμφωνα με αυτά που δεν έχουμε. Αν λοιπόν δεν έχεις τίποτε, πώς θα σου ζητήσει ο Κύριος το λόγο
του γιατί δεν έκανες ελεημοσύνη με χρήματα. Γιατί όπως θα δούμε δεν είναι μόνο με χρήματα. Μπορεί και ο ακτίμων να κάνει ελεημοσύνη με άλλο τρόπο. Αλλά οπωσδήποτε θα ζητήσει, εφόσον δεν έχεις να δώσεις χρήματα, δεν θα σου πει γιατί δεν έδωσες. Ανάλογα με το τι έχουμε, μας ζητάει λόγο ο Θεός για την ελεημοσύνη που κάνουμε. Όπως έλεγε κάποιος έτσι επιτυχημένα, ο Θεός λέει δεν κοιτάει τι δίνεις, αλλά τι σου μένει. Έτσι μετράει ο Θεός την ελεημοσύνη. Και θυμόμαστε την χείρα εκείνη που έβαλε 2 λεπτά. Και είπε ο Κύριος ότι αυτή έβαλε περισσότερο από όλους. Γιατί δεν της είχε μείνει τίποτα. Τα είχε δώσει όλα. Εάν λοιπόν την ποσότητα των υλικών αγαθών που επρόκειτο να προσφέρω ως ελεημοσύνη εις διάστημα πολλών ετών την διαμεράσω εποφελώς για τους φτωχούς εντός μικρού διαστήματος από φόβο Θεού, τότε εφόσον δεν θα έχω πλέον τίποτε για να κατηγορηθώ, πώς θα έχω να φοβηθώ την περίπτωση να μου ζητήσει λόγο ο Θεός. Ίσως κανείς προβάλλει την εξής αντίρρηση. Οι ευλογημένοι φτωχοί που έχουν συνηθίσει να εξοικονομούν τα ψυχία της συντηρήσεώς τους λίγο-λίγο από εμάς, από πού πλέον θα ελεηθούν, άμα εσύ κάνεις την κίνηση και δεν έχεις πλέον να τους βοηθήσεις. Ας μάθει, λέει ο Άγιος Διάδοχος, αυτός που προβάλλει αυτή την αντίρρηση, ότι οι σκέψεις του αυτή είναι μάλλον δικαιολογία της αγάπης του προς τα χρήματα, με την οποία επιχειρεί να εξαπατήσει τον Θεό. Ο Θεός είναι εις θέση να φροντίσει για τον άνθρωπο του, γιατί είναι το τελειότερο δημιουργημά του. Έχει ανάγκη ο Θεός από μας για να θρέψει τα πλάσματά του από την ελεημοσύνη μας? Όχι βέβαια. Τότε θα πει κανείς γιατί αφήνει να υπάρχουν φτωχοί και δεν τους ελεεί όλους, να μην υπάρχει κανένας φτωχός. Μα ακριβώς το κάνει για μας. Για να μας μάθει να αγαπάμε. Να κοινοποιούμε τα αγαθά του και στους άλλους. Να τα έχουμε όλα κοινά, όπως τα είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Για να μας εξασκήσει στην αγάπη προς τον πλησίον και στην υπακοή προς τον Θεό. Μη λες λοιπόν ότι πώς θα ζήσει ο φτωχός άμα εγώ τα δώσω όλα. Και ο φτωχός αυτός έχει Θεό όπως και εσύ έχεις Θεό και εκείνος θα του φροντίσει. Εφόσον εσύ αυτό που κάνεις, το κάνεις για τον Θεό. Γίνεσαι ακτίμο για τον Θεό. Άλλωστε, χάρη στην πρόνοια του Θεού, οι φτωχοί είχαν τα πενιχρά τους σκεπάσματα και την ολίγη τους τροφή πριν εκείνος ή ο άλλος παρακινηθούν σε ελεημοσύνη. Πριν εκεί εσύ αρχίσει να τον ελέγεις, δεν είχε χρήματα, δεν είχε τροφή, δεν είχε σκεπάσματα. Μπορεί χρήματα να μην είχε, είχε ελάχιστα, αλλά οπωσδήποτε υπήρχε. Και πριν υπάρξει εσύ και αρχίσει να του δίνεις ελεημοσύνη. Όπως λοιπόν πριν από σένα, έτσι και μετά από σένα. Πάλι ο Θεός θα στείλει κάποιον, θα οικονομήσει έναν τρόπο για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Είναι λοιπόν καλό να αντιληφθούμε κατά βάθος την αλήθεια αυτή και να απορρίψουμε τον απερίσκεπτο εγωισμό που γεννά ο πλούτος. Ο πλούτος γεννά εγωισμό, γεννά υπερηφάνεια. Γι' αυτό οι Άγιοι ακολουθούσαν την εντολή αυτή του Κυρίου και τα πουλούσαν όλα και δεν είχαν τίποτε για να πολεμήσουν με αυτή την κίνηση πάρα πολλά πάθη και τη φιλαργυρία, και την φιλοδοξία, και τη φιλιδονία, και την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Είναι λοιπόν καλό να το καταλάβουμε αυτό και να απορρίψουμε τον απερίσκεπτο εγωισμό που γεννάει ο πλούτος, αφού αφού μοιράσουμε άπαξ διαπαντός τα αγαθά μας στους φτωχούς. Θα πρέπει να μισήσουμε την επιθυμία αυτής της συνεχούς ελεημοσύνης, η οποία στηρίζεται περισσότερο στην πεποίθηση που γεννάει ο πλούτος και λιγότερο στην κατανόηση των αναγκών του πλησίων. Θέλω να νιώθω ότι έχω χρήματα, ότι είμαι εξασφαλισμένος, ότι έχω μισθό,
Εξού και η επιθυμία κάποιων έτσι να έχουν δουλειά σταθερή μέσα στο δημόσιο. Από πίσω υπάρχει αυτή η επιθυμία για εξασφάλιση και μια τάση για αυτοπεποίθηση και μια επιθυμία ή μάλλον μια αντίληψη ότι τα πάντα εξαρτώνται από τα χρήματα που είναι ελεύθεριο. Αυτό δε είναι το ίδιο ως να μισήσουμε την ψυχή μας κατά την Ευαγγελική προτροπή. Εφόσον εξ αυτής γεννώνται οι διάφορες επιθυμίες. Αν καταλάβουμε λοιπόν τη μεγάλη αλήθεια ότι μας συμφέρει να μην έχουμε και αυτά που έχουμε να τα έχουμε σαν να μην τα έχουμε, γιατί αυτό ακριβώς μας κάνει να εκπληρώνουμε και αυτή την προτροπή του Κυρίου που λέει «Ως γάραν θέλει την ψυχή να αυτού σώσε, απολέσει αυτή». Όταν κάνεις μία κίνηση τέτοια να αποταχθείς από τον πλούτο σου, κάνεις μία κίνηση απολίας, θα λέγαμε. Ένας κοσμικός άνθρωπος θα πει «Τι χαμένος είσαι, το έχεις χάσει το μυαλό σου, πώς θα ζήσεις μετά, θες να πεθάνεις, να κινδυνεύσει η ζωή σου». Και όμως ο Κύριος είπε ότι αν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, να τη χάσεις. Με αυτή την έννοια, να αφαιθείς με πλήρη εμπιστοσύνη στο Ευαγγέλιο και στις εντολές του Θεού και ας σου πούνε ό,τι θέλουν οι κοσμικοί άνθρωποι. Γιατί ακριβώς από την καρδιά η οποία είναι γεμάτη που έχει προσκόλληση στην ύλη, στα υλικά αγαθά και στον εγωισμό, στην υπερηφάνεια, έχει θρέψει καλά τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, από αυτή την καρδιά γεννιόνται οι διάφορες άλλες επιθυμίες. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος μετά καταντά δούλος του κόσμου, των επιθυμιών και του διαβόλου. Και έτσι χάνει την ψυχή του. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του θα τη χάσει. Βέβαια το είπε κατεξοχήν για αυτούς οι οποίοι δηλιάζουν προς το μαρτύριο. Αλλά το λέγει και γενικότερα για όλους αυτούς οι οποίοι δηλιάζουν να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Και στερεώνοντας, ας πούμε, την εξασφάλισή τους, όχι στον Θεό, αλλά στα χρήματα, στα υλικά αγαθά. Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν επένδυση. Λέει να έχω γη, λέει ο ένας. Ο άλλος λέει να έχω χρυσό, για να έχω εξασφαλισμένη κάποια περιουσία. Και κρεμιέται από αυτά. Γι' αυτό και αν γίνει κάτι, όπως έγινε πριν λίγα χρόνια αυτός ο περιορισμός στις τράπεζες, τα λεγόμενα capital control, αυτός ο άνθρωπος θα τρελαθεί. Γιατί ακριβώς θα χάσει το στήριγμά του, την εξασφάλισή του. Πηγαίνανε άνθρωποι στις τράπεζες, αλόφρονες, και ορίονταν και έλεγε φόρεζα μέσα στις τράπεζες τα λεφτά μου. Και τα βάζουμε τους υπαλλήλους στις τράπεζες. Τι φταίγανε οι υπάλληλοι. Αλλά ακριβώς φαίνεται η κατάσταση, η ψυχική του ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει πίστη στο Θεό. Αλλά εμπιστεύεται τα χρήματα και εξαρτά τα πάντα από εκείνα. Τούτο τρόπος, επειδή δεν θα χαιρόμαστε πλέον για τη διανομή χρημάτων προς τους φτωχούς, εφόσον θα τα δώσουμε όλα, συνεχίζει ο Άγιος Διάδοχος, θα ταπεινώσουμε πάρα πολύ το φρόνημά μας και θα φρονούμε ότι δεν είμαστε στη θέση να πραγματοποιήσουμε κανένα αγαθό. Να πως έρχεται η ταπείνωση. Πλέον δεν μπορείς να κάνεις, όπως λέμε λαϊκά, τον κουβαρτά και να σε βλέπουν και οι άλλοι, να το κάνεις και με μια τέτοια διάθεση, να σε δουν και οι άλλοι, να φανείς όπως το κάνουν οι Φαρισαίοι. Σαλπίζανε, λέει, πριν κάνουν ελεημοσύνη, για να τους προσέξει ο κόσμος, εκεί στην πλατεία μάλιστα. Και όλοι γυρίζανε να δούνε ποιος ο Φαρισαίος είναι που κάνει αυτή τη στιγμή ελεημοσύνη. Χαμένα πράγματα. Χάνεις τελείως το μισθό σου από τον Θεό. Ενώ όταν δεν έχεις χρήματα, αποφεύγεις αυτόν τον πειρασμό του να φανείς, και δεν έχεις και αυτή την αυταρέσκεια ότι εγώ βοηθάω κι άλλους και άλλοι ζουν από μένα,
Όπως δυστυχώς υπάρχει αυτό και σε επιχειρηματίες και σου λέει από μένα ζουν τόσες οικογένειες. Δεν πρέπει να το λέει με αυταρέσκεια, με υπερηφάνεια. Δεν ζουν από σένα, αγαπητέ μου, από τον Χριστό ζουν. Και ο Χριστός σου δίνει και σένα κάποια αγαθά και εσύ οφείλεις να τα διαχειριστείς σωστά. Επειδή λοιπόν δεν θα χαιρόμαστε, αφού δεν θα έχουμε πλέον να μοιράσουμε χρήματα στους φτωχούς, θα ταπεινωθούμε και θα φρονούμε ότι δεν είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε κανένα καλό. Και τότε είναι που θα βρούμε το δρόμο. Ο δρόμος ποιος είναι? Να μάθουμε το «χωρίς εμού ουδήναστε πείν ουδέν», που λέει ο Κύριος, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε το καλό. Αυτός είναι ο δρόμος. Οπότε μετά ο άνθρωπος αρχίζει να προσεύχεται, να καταφύγει στη Θεία Βοήθεια. Αν δεν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να κάνει τίποτε καλό, αν παραμένει στην αυτάρκειά του και στα χρήματά του και στις εξαρτήσεις του από τα υλικά αγαθά, τότε δεν προσεύχεται, γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζεται ή το ξεχνάει πολύ εύκολα. Κάποιος που δεν έχει τίποτε, δεν μπορεί να κρεμαστεί από πουθενά, τότε αναγκαστικά θα λέγαμε πλησιάζει στο Θεό. Μέχρι ότου μας απομένουν ελάχιστα χρήματα, χαιρόμαστε κατά τη διανομή αυτών στους φτωχούς, διότι με ευχαρίστηση πειθαρχούμε στην εντολή του Κυρίου, αν και η επιτέλεση του αγαθού οφείλεται κυρίως στη Θεία Χάρη. Και λίγα χρήματα αν έχουμε, και αυτά πρέπει να τα οικονομούμε σωστά, να τα διαχειριζόμαστε σωστά και να δίνουμε και στους φτωχούς. Αλλά να μην νομίζουμε ότι είμαστε εμείς που κάνουμε το καλό, αλλά η Θεία Χάρις, όπως λέει στην προσευχή Λυπησίους, ο Θεός εστίν ο ενεργών εν ημίν. Και το θέλει και το ενεργεί υπέρ της ευδοκίας. Ο Θεός είναι που ενεργεί μέσα σας και το να θέλετε και το να πράτετε χάρη της ευδοκίας, χάρη της σωτηρίας, χάρη της δόξης του Θεού. Αφού τα εξοδεύσουμε όλα, λέει ο Άγιος Διάδοχος, τότε μας καταλαμβάνει μια απέραντη λύπη, την οποία συνοδεύει βαθυτά την ταπείνωση. Διότι πλέον δεν έχουμε τη δύναμη να διαπράξουμε κάτι που να είναι άξιο του επαίνου της αρετής. Ως εκ τούτου λοιπόν, η ψυχή συγκεντρώνεται στον εαυτό της με μεγάλη ταπείνωση, ώστε αυτό που δεν μπορεί πλέον να κερδίσει δια της καθημερινής ελεημοσύνης, να το επιτύχει δια της αδιαλείπτου δεήσεως, της υπομονής και της ταπεινοφροσύνης. Στερείσαι την ηλικία ελεημοσύνη, αφού πλέον έχεις γίνει ακτήμων και δεν έχεις τίποτα, και κρεμιάσαι εξ ολοκλήρου πλέον από το έλεος του Θεού, κάνοντας αδιάλειπτη προσευχή και υπομονή και βαθαίνοντας μέσα σου το αίσθημα αυτό της ταπεινοφροσύνης. Αυτό το νόημα έχει το ρητό που υπάρχει στον 73ο ψαλμό, «Πτωχός και παίνεις, ενέσουσι το όνομά σου». Ούτε και αυτό το χάρισμα της θεολογίας προσφέρεται στον άνθρωπο υπό του Θεού ακόπως. Πρέπει με επίμονη προσπάθεια να ετοιμάσει κανείς την ψυχή του, ώστε να αποκτήσει τα απαραίτητα εκείνα προσόντα, χάρη της δόξας του Ευαγγελίου του Θεού. Τότε και η χάρη του Θεού ευλογεί τον άνθρωπο αυτό και τον καταξιώνει για το υψηλό υπούργημα. Αυτή την έννοια μας φανερώνουν οι λόγοι του Δαβίδ. «Ητίμασας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός». Δηλαδή η φτώχεια σε οδηγεί και στην θεολογία. Ο άνθρωπος πλέον γίνεται αληθινά πνευματικός, ελευθερωμένος από κάθε ηλική προσκόλληση. Και ο Θεός του ετοιμάζει θείες, θα λέγαμε, αποκαλύψεις. «Εν τη Χριστότητή σου, ετοίμασας το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ». Και αυτός θα δώσει ρήμα, θα δώσει λόγο ο Θεός, ο Κύριος, σε ποιον? Σε αυτούς που ευαγγελίζονται με πολύ δύναμη.
σε αυτούς οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τη ζωή τους, με την ευαγγελική ζωή τους, με την υπακοή σε ευαγγελικές εντολές. Ένας μοναχός, αλλά και ένας λαϊκός χριστιανός, που ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και εφαρμόζοντας τις προτροπές του Κυρίου, όπως αυτή τη συγκεκριμένη για την οποία συζητάμε τώρα, περί της πωλήσεως των υπαρχόντων στους φτωχούς, της πωλήσεως των υπαρχόντων και της διανομής του κεφαλαίου που θα υπάρξει στους φτωχούς. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, μετά θα απολαύσει την Χριστότητα του Κυρίου, δηλαδή τις Θείες Δωρεές, τα Θεία Χαρίσματα, και θα αποκτήσει Λόγο Θεού, θα έχει Λόγο για το Θεό. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Οι Άγιοι Πατέρες είχαν Λόγο Θεού γιατί επίησαν και δίδαξαν. Πρώτα επίησαν, έκαναν, εφάρμοσαν, ετήρησαν το Λόγο του Θεού και μετά και ομίλησαν. Τους εδόθη Λόγος από το Θεό και κήρυξαν. Αυτό ήταν λοιπόν το κείμενο του Αγίου Διαδόχου. Να δούμε και το επόμενο κείμενο του Αββά Κασιανού. Μερικοί, λέει, παρερμηνεύουν αυτό που ορθώς έχει διατυπωθεί στην Αγία Γραφή και τι δεν έχει όλα είναι ορθά και επαναληθεί. Μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Το οποίο λέγεται στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων. Μερικοί, λέει, το παρερμηνεύουν αυτό το χωρίο. Ότι είναι μακάριο, είναι πιο μακάριο, πιο ευτυχές, πιο χαροποιό, το να δίνεις παρά να παίρνεις. Προσπαθούν να παραβιάσουν την έννοια του ρητού, ώστε να δικαιολογήσουν την αυταπάτη τους και την επιθυμία τους. Αυτοί οι άνθρωποι, στην πλάνη τους, θεωρούν προτιμότερο να βρίσκονται στο θέλημά τους και να διατηρούν χρήματα, δίδοντες από το περίσσεμα στους φτωχούς, παρά να εφαρμόσουν την απόλυτη ακτιμοσύνη και να υποταχθούν σε πνευματικό πατέρα και γέροντα, όπως συμβουλεύει ο ίδιος ο Κύριος, λέγοντας «Όλοι σώσου τα υπάρχοντα και δώς πτωχής και έξις θησαυρό εν ουρανό και δεύρο ακολουθήμαι». Κάποιοι λοιπόν λένε, αφού λέει ο Κύριος είναι μακάριο να δίνουμε παρά να παίρνουμε, λοιπόν και εμείς θα μαζεύουμε χρήματα για να έχουμε να δίνουμε. Αυτό, λέγει ο Άγιος Κασιανός, είναι παρερμηνία του χωρίου. Οι μοναχοί που διατηρούν το θέλημά τους και δεν υποτάσσονται, και δεν θέλουν να είναι ακτίμονες δηλαδή, αλλά με την πρόφαση της ελεημοσύνης συγκεντρώνουν χρήματα, ας γνωρίζουν ότι δεν έχουν ακόμη αποταχθεί από τον κόσμο και δεν έχουν πλησιάσει τα όρια της μοναχικής τελειότητος, εφόσον ακόμη ντρέπονται την δεδοξασμένη κατά Χριστόν πτωχία και δεν επιδιώκουν, όπως ο Απόστολος Παύλος, να εξοικονομούν με την προσωπική τους εργασία, να τακτοποιούν έτσι τις ανάγκες τους, να ικανοποιούν τις ανάγκες τους με την προσωπική τους εργασία και τις δικές τους ανάγκες και των άλλων που έχουν ανάγκη, των συνεργατών τους ή της οικογένειας τους. Λέει ο Απόστολος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, «Ουδέ άρ τον δωρεάν εφάγομεν παράτινος, αλλεν κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε την άη μόνο». Δεν φάγαμε, λέει, δωρεάν ψωμί από κάποιον, αλλά με πολύ κόπο και μόχθο, νύχτα και μέρα εργαζόμαστε για να μην γίνουμε βάρος σε κάποιον. Αυτό είναι το ευαγγελικό και το αποστολικό πρότυπο. Η ευλογημένη κατά Θεόν εκούσια πτωχία και η εργασία η προσωπική για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών, αλλά και των αναγκών των πέριξης.
ημών, συνεργατών οικείων. Εάν επιθυμούν πραγματικά, λέει ο Άγιος Κασιανός, τη μοναχική τελειότητα και να δοξαστούν μαζί με τον Απόστολο, τότε πρέπει αυτοί οι μοναχοί να σκορπίσουν στους στοχούς τα υλικά αγαθά που τυχόν έχουν αποκτήσει και να αγωνιστούν όπως ο Απόστολος Παύλος, πεινώντες, διψώντες και γυμνητεύοντες. Όπως λέει στην 1η προς Κορινθίους, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Ενώ θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να μην εργάζεται, υπάρχει εντολή του Κυρίου που λέγει ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Και ο ιεραποστολικός εργάτης, ο εργάτης που κάνει ιεραποστολή, ο Απόστολος, δικαιούται να τρέφεται από το πίμνιο, όπως ο ποιμένας παίρνει το γάλα από το πίμνιο. Ο Απόστολος δεν χρησιμοποιούσε αυτή τη δυνατότητά του να τρέφεται από το πίμνιό του, αλλά εργαζόταν ο ίδιος για να ικανοποιεί τις προσωπικές του ανάγκες και τις αργάδες ανάγκες των συνεργατών του. Ήταν εκούσια πτωχός και ήταν ακόμα και χειρόναξε, εργαζόταν με τα χέρια του δηλαδή και κοπίαζε για τις προσωπικές του ανάγκες και τις ανάγκες των συνεργατών του. Γι' αυτό και λέει μέχρι τώρα και πεινάμε και διψάμε και δεν έχουμε ρούχα και κουραζόμαστε εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Τι ούτω τρόπος δε υπό σκληρά συνθήκας ας τρέχουν ως ελπιδοφόροι αθλητές στο στάδιο των ασκητικών αρετών, λέει ο Άγιος Κασιανός, για αυτούς που θέλουν την τελειότητα, τη μοναχική, και γενικά για τους χριστιανούς. Εάν ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε την διατήρηση του παλαιού υλικού πλούτου ως αναγκαία προϋπόθεση για την πνευματική του κατά Χριστόν τελειοποίηση, αν το θεωρούσε αναγκαίο να φυλάξει τον πλούτο του, ασφαλώς δεν θα περιφρονούσε την αξία που είχε ως επίσημος άνθρωπος που ήταν και ως Ρωμαίος πολίτης. Αν μας χρειάζεται, αν μας χρειάζονται χρήματα και ο πλούτος ο προσωπικός και το είχε καταλάβει αυτό ο Απόστολος Παύλος, αν το υιοθετούσε αυτό, ο ίδιος θα φύλαγε το δικό του προσωπικό πλούτο. Δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος και επίσημος ήταν και πολίτης Ρωμαίος ήταν. Αλλά και οι πρώτοι χριστιανοί των Ιερουσαλήμων που πουλούσαν τα υπάρχοντά τους και τα έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων, τα χρήματα από την πώληση των χωρίων, των χωραφιών, των περιουσιών, δεν θα το έκαναν αυτό εάν είχαν διδαχτεί από τους Αποστόλους ότι είναι τελειότερο να ζουν από τα χρήματά τους ή να νοικιάζουν, ξέρω εγώ, τα χωράφια τους ή τα σπίτια τους και να έχουν εισόδημα με το να μην κάνουν τίποτε και όχι από τον σκληρό κόπο τους και τις ελεημοσύνες των ειδωλολατρών που εγίνονται χριστιανοί. Αν ήταν, λέει, σωστό να φυλάμε τον πλούτο μας και να συσσωρεύουμε χρήματα, θα το κάνανε και οι Απόστολοι, θα το κάνανε και οι πρώτοι χριστιανοί. Οι οποίοι όμως πουλούσανε τις περιουσίες τους, έδιναν τα χρήματα στους Αποστόλους, ώστε οι Απόστολοι να τα μοιράσουν στους φτωχούς, να μην φανούν καθόλου αυτοί και να μην ξέρουν οι φτωχοί από ποιους έρχονται τα χρήματα. Και επίσης εργαζόντουσαν με τα ίδια τα χέρια και επίσης λαμβάνοντας ελεημοσύνες από τους πρώην ειδωλολάτρες εθνικούς, έτσι, οι οποίοι είχαν γίνει χριστιανοί. Υπάρχει και ένας κανόνας, ένα επιτήμιο, δεν είναι μόνο επιτήμιο η ακοινωνισία, να πας να ζητήσεις ελεημοσύνη. Μπορεί να σου πει ο πνευματικός να πας σε ένα χωριό και μάλιστα σε ένα χωριό που σε ξέρουν κιόλας και να γυρνάς από σπίτι σε σπίτι και να ζητάς ελεημοσύνη. Έτσι, αυτό είναι κάτι που πάρα πολύ ταπεινώνει την ψυχή. Και οι πρώτοι χριστιανοί, λέει, εδώ το κάνανε. Ζούσανε αφενός μεν με τον προσωπικό τους κόπο και αφετέρου με τις ελεημοσύνες των άλλων χριστιανών.
που ήταν πρώην ειδωλολάτρης. Αυτά όλα με σαφήνεια τα διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, για τον οποίο μίλησα προηγουμένως στην προς Ρωμαίους επιστολή. Να τη γράφει σχετικώς. Βλέπετε πώς οι Άγιοι Πατέρες κατοχυρώνουν αυτά που λένε, και εδώ ο Άγιος Κασιανός και προηγουμένως ο Άγιος Διάδοχος, τα κατοχυρώνουν με την Αγία Γραφή. Λέει εδώ λοιπόν ο Άγιος Κασιανός, θα σας πω τι γράφει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους. «Νινί δε πορεύομαι εις Ιερουσαλήμ, διακονών της Αγίας». Τώρα λέει πάω στο Ιεροσόλυμα, υπηρετώντας τους Αγίους. Άγιοι ήταν οι χριστιανοί, έτσι λεγόντουσαν, Άγιοι. Για να καταλαβαίνουν, και να συνειδητοποιούν ότι είναι ξεχωρισμένοι, αυτό θα πει Άγιος. Ξεχωρισμένος από την αμαρτία, από τον κόσμο, τον κοσμικό τρόπο ζωής, τον ειδωλατρικό τρόπο ζωής και φυσικά και από τα πάθη και τον διάβολο. Πηγαίνω λοιπόν στα Ιεροσόλυμα διακονώντας τους Αγίους. «Ευδόκησαν γάρ Μακεδονία και Αχαΐα, κοινωνίαν την άπη είσαστε εις τους φτωχούς των Αγίων των Ιερουσαλήμ». Ευδόκησαν, λέει, τους φώτισε ο Θεός και θέλησαν η Μακεδονία και η Αχαΐα, που ήταν ειδωλολάτρες πρώην, και πίστευσαν με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Αυτοί λοιπόν φωτίστηκαν από τον Θεό τι να κάνουν, να συγκεντρώσουν χρήματα, λογία όπως λέγεται, τα οποία να τα στείλουν στους Ιεροσολυμίτες χριστιανούς. Ευδόκησαν γάρ και οφειλέται αυτόν εσύ. Και ευδόκησαν και θέλησαν, αλλά και τους χρωστάνε. Γιατί? Γιατί η Ιερουσαλήμ είναι η μήτρη των εκκλησιών. Από εκεί ξεκίνησε το Ευαγγέλιο. Δεν είναι σωστό αυτό που λένε ότι η μητέρα εκκλησία, η Κωνσταντινούπολη, δεν είναι η Κωνσταντινούπολη. Η μήτρη των εκκλησιών είναι η Αγία Σιών, η Ιερουσαλήμ. Από εκεί ξεκίνησαν οι Απόστολοι, εκεί έγιναν οι πρώτοι χριστιανοί με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και από εκεί διαδόθηκε η πίστη μας σε όλα τα έθνη και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα με τον Απόστολο Παύλο. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, φυλακιστής, πολλάκης και καταδικαστής για την αγάπη του Χριστού και κατεξαντληθής από την οδηπορία, δεν είναι δυνατό, όπως συνήθιζε εξαιτίας των εμποδίων αυτών, να προσπορίζεται τα αναγκαία για τη ζωή του εφόδια για τις προσωπικές εργασίες. Εργαζόταν σκληρά, ήταν σκηνοποιός, έφτιαχνε σκηνές. Γι' αυτό και συνδέθηκε και με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, που και αυτοί είχαν την ίδια τέχνη, ομότεχνη. Αλλά πολλές φορές δεν μπορούσε να εργαστεί, λόγω των πάρα πολύ δύσκολων συνθήκων και της εξάντλησης που είχε και αυτός ως άνθρωπος. Η εξάντληση λόγω της αντιπορίας, λόγω των διωγμών, των αβαγίων, των λιθοβολισμών, και τι δεν αντιμετώπισε ο Απόστολος Παύλος, των φυλακίσεων. Οπότε αναγκαζόταν να παίρνει και ελεημοσύνη για να ζήσει ο Απόστολος. Τα ελάμβανε, λέει, τα απαραίτητα εφόδια, όπως ο ίδιος μας το διδάσκει, ως ελεημοσύνη από τους αδελφούς της Μακεδονίας που τον επισκέφθηκαν. Το λέει ο ίδιος. «Το γάρι στέρημά μου», στην Δευτέρα προς Κορινθίους, «προσανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας». Αυτό που στερούμε, δεν το είχα πλέον στη διάθεσή μου, το αναγκαίο, αυτά, λέει, μου τα συμπλήρωσαν, σαν να λέμε σήμερα έχω ανάγκη από 500 ευρώ και έχω 200. Έρχονται κάποιοι και μου λένε πάρε 300 που σου λείπουνε. Αυτό ακριβώς, λέει, έκαναν οι Μακεδόνες στον Απόστολο Παύλο. «Το ειστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας». Για το ίδιο θέμα γράφει και στους χριστιανούς των Φιλίππων και τους λέει τα εξής. «Είδατε δε και εμείς Φιλιππίσι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδεμία μη εκκλησία κοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λήψεως, ημείς μόνοι, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δις εις την χρίαν μου επέμψετε».
Ξέρετε πολύ καλά, λέει, εσείς, ο Φιλιππίσιοι. Έτσι, οι Φίλιππι είναι γνωστό, βέβαια, είναι κοντά στη σημερινή Καβάλα. Γνωρίζετε, λοιπόν, λέγει, εσείς, Φιλιππίσιοι, ότι στην αρχή του Ευαγγελίου, όταν βγήκα από τη Μακεδονία, καμιά εκκλησία δεν μου έδωσε, δεν με βοήθησε, παρά μόνο εσείς. Και μάλιστα όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και μία και δύο φορές μου στείλατε εφόδια, χρήματα κλπ. Αναπληρώνοντας τις ανάγκες μου. Αυτά όμως είναι αδύνατο να τολμήσει να τα πει κανείς, λέει ο Βάσκασιανός, εάν προηγουμένως δεν περιέλθει στην εσχάτη κατά Χριστόν και δια Χριστόν μορία. Στην εσχάτη μορία. Έτσι, για τον Χριστό ο Απόστολος Παύλος έγινε μωρός, ενώ θα μπορούσε να είναι Κύριος, να έχει την περιουσία του έτσι όπως την είχε, τους τίτλους του, τα αξιώματά του, να μην έχει ανάγκη κανέναν όπως λέμε, και όχι να του λείπουν και τα αναγκαία και να δέχεται ελεημοσύνες και να ευχαριστεί μετά αυτούς τους ολίγους που τον βοήθησαν. Τα έκανε όλα αυτά ο Απόστολος εκ πεποιθήσεως, αυτό θέλει να μας πει ο Βάσκασιανός, για να μας παρακινήσει και εμάς να ζούμε έτσι, με αυτή την ευαγγελική πτωχία. Να δούμε και ένα ακόμα κείμενο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Όταν λέγει θέσεις όρους στην ψυχή σου να επιτύχεις την πνευματική σου οικοδομή δια της εσπλαχνίας σου προς τους έχοντας ανάγκη υπερηθάλψεως, τότε να συνηθίσεις να μην επιζητείς τα δικαιώματά σου σε διάφορες άλλες περιστάσεις. Εφόσον λες ότι τάσω τον εαυτό μου στην υπηρεσία των άλλων, να τους βοηθάω όσο μπορώ. Μετά, εννοείται ότι παραιτήσαι από τα νόμιμα δικαιώματά σου. Εάν από το ένα μέρος προσφέρεις ελεημοσύνη και από το άλλο αναζητείς τα δικαιώματά σου και λεπτολογείς γιατί ο άλλος πήγε να σε κλέψει ή σε έκλεψε λίγο, ας πούμε, σου πήρε αυτά που έχεις, αφού εσύ είσαι έτοιμος να τα δώσεις όλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Απ' τη μια, λέει, εάν από το ένα μέρος δίνεις ελεημοσύνη και από το άλλο αναζητάς τα δικαιώματά σου, τότε είναι σαν να χτίζεις με το ένα χέρι και να γκρεμίζεις αυτό που χτίζεις με το άλλο χέρι. Η υποστήριξη του δικαιώματος σημαίνει αυστηρά και δαιμονία των ειδικών μας πραγμάτων, αδιαφορία για την ανέχεια των οφειλετών μας, ενίοτε δε και σκληρότης. Για την άσκηση της αρετής ελεημοσύνης απαιτείται να είναι κανείς μεγαλόκαρδος και μεγαλόψυχος, όχι ψυχρός και αδιάφορος στην ανάγκη του πλησίου. Και τούτο διότι αν ο ελεήμων δεν υψωθεί υπεράνω και αυτής της δικαιοσύνης, δεν είναι ποτέ δυνατό να πραγματοποιήσει επιτυχώς και κατά τρόπο τέλειο το ιδανικό της ελεημοσύνης. Ο ελεήμων πρέπει να ανέβει πάνω από την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Θα επιτύχει αυτό εάν δεν περιορίζεται μόνο στην προσφορά ελεημοσύνης από αυτά που έχει, αλλά και αν υπομένει ευχαρίστως την αδικία των ανθρώπων και έχει μάλιστα τη δύναμη να βοηθεί αυτούς που τον αδικούν. Να μεγίστη ελεημοσύνη, όχι μόνο να δίνεις υλικά στον άλλον, αλλά να συγχωρείς τον άλλον, να υπομένεις την αδυναμία του άλλου, την αδικία που σου κάνει ο άλλος, να συγχωρείς, όπως και ο Κύριος επάνω από το Σταυρό. Και ακόμα να βοηθάς αυτόν που σε αδικεί. Μεγίστη αρετή, όπως κάνει ο Θεός. Βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους. Ποιοι είναι οι άδικοι? Αυτοί οι οποίοι βλασφημούν τον Θεό και αδικούν, βλάπτουν τον πλησίον. Κι όμως ο Θεός αυτούς που τον βλασφημούν, που αμαρτάνουν ασύστολα, χωρίς να μετανοούν, αυτούς συνεχίζει να τους ελεεί.
δεν τους κόβει, θα λέγαμε, τη βροχή στο χωράφι, στο χωράφι τους, επειδή είναι άδικοι, επειδή δεν τηρούν το θέλημά του, επειδή τον βλασφημούν, και σε αυτούς βρέχει. Δεν τους κόβει το φως, τον αέρα. Όλα του Θεού είναι αυτά. Δεν θα μπορούσε. Όπως είχε γίνει στην Αίγυπτο, στα χρόνια του Φαραώ. Ο Φαραώ και γύρω από αυτόν οι Αιγύπτιοι είχαν βαθύ σκοτάδι. Ενώ η περιοχή που κατοικούσαν οι Εβραίοι ήταν μέσα στο φως. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός. Όμως μας δίνει αυτό το πρότυπο της συγχώρησης και της ευποιίας στους αδικούντες εμάς. Όταν κατορθώσει και νικήσει τη δικαιοσύνη, αυτό είναι το ξεπέρασμα, η υπέρβαση της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Ενώ το δικαστήριο το ανθρώπινο, έναν που δεν κάνει καλό σε αυτόν που του κάνει κακό, δεν του καταδιώκει, δεν του κάνει τίποτε. Δεν του λέει γιατί δεν του κάνεις καλό αυτόν που σου έκανε κακό. Ενώ ο Θεός το λέει, το απαιτεί. Αν θέλεις, λέει, να είσαι δικός μου, αυτό πρέπει να κάνεις. Είναι ο νόμος του Θεού. Είναι η υπέρβαση της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Να κάνεις καλό σε αυτόν που σου έκανε κακό. Αυτό, λέει, είναι ο δικός μου νόμος. Όταν λοιπόν ξεπεράσεις αυτή την ανθρώπινη δικαιοσύνη, νικήσεις την δικαιοσύνη με την ελεημοσύνη, και βλέπετε ποια είναι η αληθινή ελεημοσύνη, όχι να ελεείς αυτόν που σε βοηθάει, αυτόν που, όπως λες, έχεις υποχρέωση και πρέπει να βγάλεις την υποχρέωση. Όχι, να ελεήσεις αυτόν που δεν μπορεί να σου το αποδώσει. Να καλέσεις το σπίτι σου και να τραπεζώσεις αυτόν που δεν έχει σπίτι να σε καλέσει ή έχει ένα πολύ φτωχικό σπίτι και δεν έχει χρήματα και ούτε και τρόφιμα για να σου κάνει το τραπέζι. Όταν λοιπόν κατορθώσεις αυτή την υπέρβαση, τότε ασφαλώς θα στεφανωθείς από τον Θεό. Όχι με τα στεφάνια των κατακόσμων δικαίων, αλλά με εκείνους που στεφανώνονται, με εκείνα τα στεφάνια που στεφανώνονται, όσοι μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την ευαγγελική τελειότητα. Γιατί η ελεημοσύνη στους φτωχούς, η ένδυση του γυμνού, το να αγαπούμε τον πλησίον μας ως τον εαυτό μας, το να μην αδικούμε και να μην ψευδόμεθα, όλα αυτά τα επέβαλε και ο παλαιός νόμος που είχε δοθεί πρόχριστο, η Παλαιά Διαθήκη. Το να λέει στους φτωχούς, να δίνεις τους γυμνούς, να αγαπάς τον πλησίον όπως τον εαυτό σου, να μην αδικείς, να μην λες ψέματα. Η ευαγγελική τελειότητα όμως τι λέει, τι συνιστά. Παντί δε το ετούντι σε δίδου και από του έροντος τασά μη απέτει. Λέει να δίνεις στον καθένα που σου ζητάει και από αυτό που σου αρπάζει τα πράγματά σου να τον αφήνεις να σε αρπάξει, να μην τα ζητάς πίσω, να μην τα απαιτείς, να μην λες, τι κάνεις εδώ. Εκείνος που θέλει να γίνει τέλειος έχει υποχρέωση όχι μόνο να ανέχεται την αδικία στα υλικά πράγματα, αλλά και με τα χαράς να υπομένει και όλες τις συμφορές που προέρχονται από τους άλλους ανθρώπους ή και από τον πειρασμό. Και από τον διάβολο, γιατί και ο διάβολος μας πειράζει μέχρι εκεί που τον αφήνει ο Θεός και ό,τι κάνει, το κάνει άδεια από τον Θεό. Επομένως, οφείλουμε να υπομένουμε και αυτούς τους πειρασμούς. Όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από τον διάβολο. Επιπλέον, δε, θα πρέπει να είναι πρόθυμος και την ψυχή του ακόμα να θυσιάσει χάρη του αδελφού του. Ή να τις την ψυχή να φτουθεί υπέρ των φίλων αυτού. Να θυσιάσει και τη ζωή του ακόμα. Ακόμα και το να πάει στην κόλαση και τη σωτηρία του, προκειμένου να σωθεί ο αδελφός του. Έτσι αυτό το μεγαλειώδες έκανε ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός. Άφησε το Άγιον Όρος και όπως τώρα και ο ίδιος άφησε, λέει, τη δική μου προκοπή, την πνευματική και τη σωτηρία και είπα καλύτερα σκαθώ εγώ για να σωθούν οι αδελφοί μου. Και έτσι βγήκε και έκανε αυτό το υπεροχότατο έτσι και πάρα πολύ σπουδαίο έργο του πανευαγγελισμού της πατρίδας μας.
Αυτός είναι ο τέλειος ελεήμων. Και όχι εκείνος μόνο που περιορίζεται στην προσφορά υλικών βοηθημάτων προς τον φτωχό. Και ο οποίος έχει επίσης την εγκαρτέρηση να μην απαντήσει σε όσα ακούσει από αυτά που προκαλούν λύπη, για να μην λυπήσει την καρδιά του αδελφού του, να οποίος είναι ο αληθινά ελεήμων. Αυτός που υπομένει την αδικία, που ευεργετεί αυτόν που τον αδικεί, που δεν μιλάει για να μην λυπήσει αυτόν που τον λυπεί. Όλοι ξέρουμε να μιλήσουμε, αλλά από αγάπη δεν μιλάμε, δεν απαντάμε στον κακό λόγο που μας λέει ο άλλος. Αυτό είναι ελεημοσύνη, μεγίστη ελεημοσύνη. Και ο άλλος θα σου πει, α, δεν ξέρεις να μιλήσεις, τι να σε κάνω. Ξέρω πολύ καλά να μιλήσω, αλλά θέλω να τηρήσω το λόγο του Θεού, το νόμο της αγάπης. Και αυτό είναι μεγίστη ελεημοσύνη. Εάν θέλεις λοιπόν να αποκτήσεις την ελεημοσύνη αυτή, να συνηθίσεις πρώτα-πρώτα να καταφρονείς όλα, ώστε να μην παρασυρθεί ο νους από το βάρος αυτόν και βρεθεί ξαφνικά έξω από την κατά Θεόν πραγματικότητα. Ο άνθρωπος του Θεού καταφρονεί όλα τα γήινα, τα κοσμικά, αυτά που για τον κόσμο είναι υπεραξίες, η λεγόμενη αξιοπρέπεια και τα υλικά αγαθά και το δίκαιο που συνδέεται με αυτά και τα μπράβο και η δόξα και η τιμή των ανθρώπων και φυσικά και οι ανέσεις και η καλοπέραση και οι δονές. Όλα αυτά πρέπει να τα καταφρονήσει ο άνθρωπος για να γίνει αληθινά ελεήμων. Ο δείκτης και το κριτήριο της πραγματικής ελεημοσύνης ευρίσκονται στην ψυχική δύναμη με την οποία αντιμετωπίζουμε την εκ των ανθρώπων αδικία, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Της γάρ ελεημοσύνης η ακρίβεια, εν τη του αδικήστε υπομονή δείκνεται. Τότε φανερώνεις ότι έχεις ακρίβεια ελεημοσύνης, είσαι σωστός αληθινά ελεήμων, όταν έχεις υπομονή στην αδικία. Εάν είσαι πραγματικός ελεήμων και δεν υποκρίνεσαι ότι είσαι ελεήμων ενώ δεν είσαι, δεν θα πρέπει να στενοχωρηθείς όταν αδίκως σου αφαιρέσουν τα υπάρχοντά σου, ούτε να διηγηθείς το κακό που σου έκαναν στους άλλους. Υπομένω ενδεχομένως την αδικία, αλλά πάω και το λέω στον άλλον. Γιατί πας και το λες στον άλλον? Ξέρεις τι μου έκανε ο Παπασάβας, αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί το λες? Υπέμεινες στην αδικία και μετά γκρεμίζεις αυτό το καλό που έκανες. Απεναντίας, επιβάλλεται να καταπιείς την αδικία που σου έκαναν και να τη διαλύσεις τρόποτινά με τη συμπάθεια προς αυτούς που σε αδίκησαν. Όπως ακριβώς εξουδετερώνουμε την ένταση του ίνου, αναμειγνύονται σε αυτόν με πολύ ίδωρ. Εξού και η λέξη κρασί. Κρασί δεν είναι ο ίνος, ο κανονικός ίνος δεν έχει νερό, είναι ο κεκραμένος ίνος, ο ίνος που έχει αναμειχθεί με νερό. Εξού και η λέξη κρασί. Λοιπόν, για να εξουδετερώσεις λοιπόν, πρέπει να καταπιείς την αδικία και να την εξουδετερώσεις, την πίκρα της, με τη συμπάθεια. Όπως αν ένα κρασί είναι πολύ δυνατό, του βάζουμε μέσα νερό. Έτσι λοιπόν και εσύ, βάλε μέσα σου πολύ συμπάθεια για αυτόν που σε αδικεί. Πόνεσέ τον. Γιατί όντως είναι βασανιζόμενος ο άνθρωπος που αδικεί, πρώτα-πρώτα αδικεί τον ίδιο τον εαυτό του. Όταν κάνει κάποιος κακό στον άλλον, πρώτα κάνει τον ίδιο τον εαυτό κακό. Είναι αξιολούπητος. Αυτό λοιπόν πρέπει να σε κάνει να τον πονέσεις πολύ, που βρίσκεται σε αυτή την ικτρά κατάσταση, να αδικεί τον άλλον, να κάνει κακές σκέψεις, να κάνει κατάκριση, να έχει απαιτήσεις παράλογες κλπ. Ουσιαστικά, μάλλον, αν είμαστε σωστοί, καμιά απαίτηση δεν θα είχαμε από κανέναν. Μόνο από τον εαυτό μας θα είχαμε απαίτηση, να αγαπάμε όλους. Και δεν θα ζητούσαμε καμιά αγάπη από κανέναν.
Γιατί εκείνο που μας λυτρώνει και μας σώζει είναι η αγάπη του Θεού. Και αυτή την έχουμε άπειρη, την έχουμε άφθονη. Δεν μας χρειάζεται καμιά αγάπη από ανθρώπους. Και επομένως δεν πρέπει να έχουμε καμιά απαίτηση από κανέναν. Απόδειξε τον πλούτο της ελεημοσύνης σου, λέει ο Βασισάκ, με όσες ευεργεσίες θα πλουτίσεις τους αδικούντας σε. Τότε φαίνεσαι πόσο ελεημόν είσαι, από τις ευεργεσίες που θα κάνεις σε αυτούς που σε αδικούν, όχι σε αυτούς που σε ευεργετούν και σου το αποδίδουν το καλό που τους κάνεις. Σε αυτούς που σε αδικούν, αμείβοντάς τους κατά κάποιο τρόπο για κάποια υπηρεσία που σου πρόσφεραν. Θα πεις την προσφορία. Που με αδίκησαν, βεβαίως. Αυτή είναι η μεγίστη υπηρεσία. Γιατί όταν μας αδικούν, μας παίρνουν τις αμαρτίες, μας λούζουν, μας καθαρίζουν, εφόσον υπομείνουμε την αδικία. Όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος στο Πάτερ ημών και μας δίδαξε να το λέμε συνεχώς. Άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Αν αφήσουμε τα οφειλήματα αυτών που μας αδικούν, θα συγχωρηθούμε για τις δικές μας οφειλές απέναντι στον Θεό. Επομένως, αξίζει να τους ευεργετήσεις, αμείβοντάς τους για την υπηρεσία που σου προσφέρουν. Τώρα, αν τα άκουγε κανένας κοσμικός αυτά που λέμε, θα πει αυτή είναι τρελή. Τι είναι αυτά που λένε. Και όμως αυτά είναι που λέει ο νόμος του Θεού. Αυτός είναι ο νόμος του Θεού. Και δυστυχώς και εμείς οι χριστιανοί δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Αυτό ακριβώς που έπραξε και ο προφήτης Ελισαίος σε αυτούς που ήρθαν να τον εχμαλωτήσουν. Αυτός, όταν ήρθαν οι στρατιώτες του βασιλέως της Συρίας να τον εχμαλωτήσουν, με την προσευχή του τους τύφλωσε, επιδείξας έτσι σε αυτούς τη δύναμη του Θεού του αληθινού που κατοικούσε μέσα του. Και αφού τους βήθησε στο σκοτάδι και τους οδήγησε τυφλούς στη Σαμαρία, επέδειξε στη συνέχεια την εσπλαχνία του. Και πρώτα μεν προσευχήθηκε στο Θεό και τους έδωσε πίσω το φως των οφθαλμών τους. Δεύτερον, τους λύτρωσε από τα χέρια του βασιλέως του Ισραήλ, ο οποίος ήθελε να τους φωνεύσει. Και τρίτον, τους παρέθεσε πλουσία τράπεζα και τους άφησε να φύγουν ανενόχλητοι, επιδεικνύοντας του το τρόπος το μέγεθος της ελεημοσύνης του. Και αυτά προχριστού, στην Παλαιά Διαθήκη, που έλεγε «Οδόντα δι' οδόντος» ο νόμος. Και ο προφήτης Ελισαίος ευεργετεί αυτούς που ήθελαν να τον αδικήσουν, να τον εχμαλωτήσουν. Τους τυφλώνει, τους γλιτώνει από την επιβουλή του βασιλέως που ήθελε να τους φωνεύσει, τους ξαναδίνει πίσω το φως τους και τους κάνει και ένα πλούσιο τραπέζι. Ας μείνουμε σε αυτά και πρώτα θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά περιερχόμενοι αυτόν τον παράδεισο των Αγίων μας Πατέρων με τα τόσο ωφέλιμα και διδακτικά. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν και εμείς όσο μπορούμε να τηρούμε τις Ευαγγελικές εντολές και προτροπές. Και πράγματι η ζωή μας θα γίνει παράδεισος και πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δολούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Αγία Τριάδα, πλάτης πάντας ημών.